Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς δημιουργούμε μια ομάδα στο Microsoft Teams. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσουμε το Microsoft Teams. Είτε μέσω ενός web browser, όπως εδώ, γράφουμε εδώ teams.microsoft.com και συνδεόμαστε με τον λογαριασμό μας. Ο άλλος τρόπος τον οποίο συστήνουμε είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή Microsoft Teams στον υπολογιστή μας, είναι δωρεάν, και να συνδεθούμε εδώ με τον λογαριασμό μας. Λοιπόν, όταν συνδεθούμε θα δούμε ότι υπάρχει εδώ αριστερά ένα μενού με τα Teams, το Chat, το Activity, το Assignments, το Calendar, τα Calls και τα Files. Μας δίνει την ευκαιρία, εφόσον είμαστε εκπαιδευτικοί, να δημιουργήσουμε μια ομάδα ή να συνδεθούμε σε μια ομάδα χρησιμοποιώντας ένα κωδικό. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ας πάμε πρώτα να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Στη δική μας περίπτωση θα δημιουργήσουμε τώρα μια ομάδα class. Υπάρχουν βεβαίως και άλλου τύπου ομάδες, όπως εκπαιδευτικές κοινότητες μάθησης, ομάδα για το προσωπικό και άλλες ομάδες. Η σύστασή μας είναι ότι όταν δημιουργούμε ομάδα, επιλέγουμε ο τύπος της ομάδας να είναι private και όχι public. Το class, από τη στιγμή που δημιουργείται, είναι private. Δίνουμε ένα τίτλο στην ομάδα μας, στην τάξη μας. Καλό θα είναι με το σχολείο να συμφωνήσετε την ονοματολογία. Θα μπορούσε να ήταν ένας κωδικός του σχολείου που έχει στο SEP. Ακολουθεί μετά το τμήμα, το μάθημα, μπορούμε να καταχωρήσουμε μια περιγραφή αν θέλουμε, πάμε στο next και η ομάδα μας δημιουργείται. Το Teams μας ρωτά κατά πόσο θέλουμε να προσθέσουμε μαθητές. Εδώ, αν έχουμε το κατάλογο των μαθητών μας και για κάθε μαθητή γνωρίζουμε το username του στο λογαριασμό που έχει στο school.ccy, τότε μπορούμε να τον καταχωρήσουμε. Μπορούμε επίσης να πράξουμε το ίδιο αν θέλουμε να βάλουμε εκπαιδευτικούς για συνδασκαλία. Υπάρχει όμως ένας πιο εύκολος τρόπος να προσθεθούν οι μαθητές. Θα το δούμε σε λίγο. Ας κάνουμε skip τώρα. Η τάξη μας έχει δημιουργηθεί και παρατηρούμε ότι αν πάμε εδώ στο All Teams, όλες οι τάξεις τις οποίες θα έχουμε θα εμφανίζονται εδώ στην αρχική οθόνη. Επιλέγοντας την τάξη μας, εδώ εμφανίζεται το πρώτο κανάλι που αυτόματα δημιουργείται με τον τίτλο General. Αν στην τάξη μου έχω οργανωμένες ομάδες μαθητών που θέλουν να εργαστούν σε συγκεκριμένα project και θέλουν να έχουν τον δικό τους χώρο, μπορώ να δημιουργήσω και άλλα κανάλια από εδώ. Σε πρώτη φάση, η σύσταση είναι να μείνουμε προς το παρόν με το ένα το κανάλι, το General. Σε κάθε κανάλι δημιουργούνται κάποια tabs, καρτέλες, τα posts, εδώ ακριβώς που γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, στην οποία μπορούμε να επισυνάψουμε και αρχεία, να κάνουμε μέχρι και άμεση τηλεδιάσκεψη και το καθεξής. Επίσης, έχουμε τα files, όπου μπορούμε να έχουμε τα folders με το υλικό μας, μπορεί να είναι το class material, το οποίο έχει πρόσβαση εκπαιδευτικός, να ανεβάσει πάνω τι υλικό θέλει, το οποίο μπορούν να δουν οι μαθητές, αλλά δεν μπορούν να το σβήσουν, ή να δημιουργήσουμε και άλλους φακέλους, και στον κάθε φάκελο να ορίσουμε εμείς τι δικαιώματα θα έχουν οι μαθητές και τι όχι. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε το Class Notebook. Αυτό θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο ακριβώς πόσες πολλές δυνατότητες μας δίνει. Και μπορούμε να αναθέσουμε εδώ εργασίες στους μαθητές, να δημιουργήσουμε εδώ assignments και αντίστοιχα να ορίσουμε μετά τη βαθμολόγηση που μπορεί να πάρει ο κάθε μαθητής για την κάθε εργασία του. Επιστρέφουμε ξανά πίσω στο post. Σημαντικό, εδώ δίπλα από τον τίτλο της ομάδας, στα More Options, πρέπει να πάμε να δούμε το Manage Team.
Στο Manage Team υπάρχει εδώ η δυνατότητα να προσθέσουμε και εδώ, όπως και προηγουμένως, Members και Guest. Βλέπουμε ποιος είναι ο Owner και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε Members. Μπορούμε, για παράδειγμα, να βάλουμε ένα Member, όπως αυτό, προσθέτουμε Add και Close. Και τα Members εδώ εμφανίζονται στην ομάδα μας. Μπορούμε τα συγκεκριμένα Members να τα κάνουμε mute, να μην μπορούν δηλαδή να αναρτήσουν οτιδήποτε, ή να τους αλλάξουμε το ρόλο ή ακόμα και να τα διαγράψουν. Υπάρχουν επίσης εδώ τα channels, προς το παρόν έχουμε ένα channel και πολύ σημαντικό να πάμε στα settings της ομάδας. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την θεματική παλέτα που χρησιμοποιούμε. Πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια permissions έχουμε δώσει στα μέλη της ομάδας, τι τους επιτρέπουμε να κάνουν και τι όχι. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε generate, να παράξουμε ένα team code. Πατώντας το generate δημιουργείται ένας κωδικός, τον οποίο όταν αντιγράψω με το copy μπορώ να τον στείλω είτε μέσω email είτε με μια άλλη εφαρμογή με την οποία ήδη επικοινωνώ με τους μαθητές μου, και οι μαθητές χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό να συνδεθούν κατευθείαν στην ομάδα μου. Έτσι δεν θα χρειαστεί εγώ να τους προσθέτω ένα προς ένα με τα δικά τους usernames. Εφόσον οι μαθητές μου έχουν όλοι χρησιμοποιήσει τον κωδικό και έχουν συνδεθεί στην ομάδα, μπορώ να έρθω ξανά εδώ, να κάνω remove τον κωδικό, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό να συνδεθεί στην ομάδα. Πόσοι μαθητές θα συνδεθούν στην ομάδα? Όταν έχουν συνδεθεί και αυτοί στο Teams, βεβαίως δεν θα υπάρχει εδώ ομάδα για αυτούς έτοιμη, θα πατήσουν Join or Create και εδώ στο Join a Team with a Code που θα βλέπουν μπροστά τους θα καταχωρήσουν τον κωδικό το οποίο θα τους έχω στείλει εγώ εκπαιδευτικός και θα πατήσουν Join a Team. Άρα, πηγαίνοντας λοιπόν στην ομάδα μου, είναι σημαντικό να εντοπίσω αυτές τις επιλογές στο Manage Team. Να πάω στα settings και να κάνω generate το συγκεκριμένο κωδικό για να μπορώ να το δώσω στους μαθητές μου. Αν έχω τελειώσει, θα διαγράψω τον κωδικό με το remove. Αυτά λοιπόν είναι τα βήματα για τη δημιουργία ομάδας στο Microsoft Teams. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε τις λειτουργίες και δυνατότητες που μας προσφέρει η συγκεκριμένη εφαρμογή.